Καλημέρα, καλημέρα από το Λίβερπουλ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχει ξενυχτήσει, να φανταστώ. Σίγουρα ήταν μια δύσκολη μέρα η χθεσινή, ο μεγάλος τελικός. Ωστόσο, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Το σόου ήταν φαντασμαγορικό για άλλη μια φορά. Και ολοκληρώθηκε κάπως έτσι ο διαγωνισμός της Eurovision για φέτος με την ιστορική νίκη της Σουηδίας και της Λωρίν, η οποία κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα που παίρνει δύο φορές τη νίκη στο διαγωνισμό. Πώς ήταν η βραδιά εχθές? Οι Κύπροι, τι λέγανε εκεί μέσα, οι Κύπροι αυτό... Eurofans, πες μας, με το τεσάρι που είδαν, αν υπήρξε αναστάτωση. Σίγουρα υπήρξε μια αναστάτωση, το παρακολούθησα μέσα από το Press Center. Να πούμε ότι μόλις βγήκε αυτό το τεσάρι, όλο το Press Center, όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι, φάνηκε να σαστίζουν, φαίνονται λίγο περίεργα με αυτό το... Σάστησαν λίγο με το 4, δεν το περίμενα. Σίγουρα ήταν λίγο περίεργο γιατί εάν η Κύπρος είχε πάρει από την Ελλάδα λίγο μεγαλύτερο βαθμό, ένα 7 ή ένα 8, θα είχε καταφέρει η Κύπρος να μπει στη δεκάδα. Αυτό το... Αν βρούμε το Βέλγιο, ρε παιδιά, να το βάλουμε... Δηλαδή για να καταλάβουμε. Για να θυμηθούμε ποιο τραγούδι ψηφίσαμε. Γιατί το τραγούδι δεν το πήρε την επιστροπή 12η, την εμφάνιση. Αυτό είναι το Βέλγιο. Και καινοτομία, ενώ σε ένα δίσκο κομμάτι. Ναι, δεν το θυμόμαστε δηλαδή για τα επόμενα Όχι, χρόνια. Δεν θα το ξαναδεί. Ήταν περίεργο και το 12 στο Βέλγιο και το 10 στην Πορτογαλία. Ήταν δύο χώρες οι οποίες δεν ήταν φαβορεί στο διαγωνισμό. Το Βέλγιο πήγε αρκετά καλά και στο τηλεοπτικό κοινό, αλλά ξάφνιασε πάρα πολύ η επιλογή η Πορτογαλία. Της και της Πορτογαλίας, ναι. Αποστόλη, να σου ρωτήσω. Ισχύει ότι μέσα στην αρένα, όταν βγήκε στο τέλος η Λωρίν που κέρδισε, φώναζε όλο το στάδιο το τσάτσατσα της Φιλανδίας. Ναι, όπως και στην λίγο άβολο αυτό, ναι. Και στο κέντρο τύπου όλοι ήθελαν τη Φιλανδία. Ήταν λίγο άβολη και περίεργη στιγμή και μέσα και από το κέντρο κόσμος, τύπου. Ο κόσμος απλώς τη Φιλανδία ήθελε, τη Φιλανδία ψήφισε. Εντάξει, ψήφισε... παιδιά, και ο κόσμος ήθελε και τη Σουηδία. Σουηδία. Ναι, δηλαδή, αλλά πιο πολύ... Κάτσε, πόσους πόντους έδωσε το κοινό, έδωσε 300... 376 έδωσε στη Φιλανδία. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και πήρε 43. Πήρε 18 δεκάρια η Φιλανδία. Πήγε πάρα πολύ καλά στο κοινό και να πούμε ότι η Λωρίν είναι ίσως η πρώτη νικήτρια η οποία καταφέρει να κερδίσει χωρίς να έχει πάρει κανένα δωδεκάρι από το κοινό. Σωστό. Πες μου κάτι, είδες τον Άντριου χτες? Δεν μπόρεσα να τον δω μετά το τέλος του διαγωνισμού, ωστόσο καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με την Κυπριακή Αποστολή. Είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θεωρούμε, όπως και εμείς, έτσι και η Κυπριακή Αποστολή, ότι χθες ήταν άψογος φωνητικά. Έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Σου σχολίασαν το 4-4. Δεν μου σχολίασαν, αλλά προφανώς θα υπάρχει μια πικρία. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο άλλος και στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπουμε, αλλά και στην Κύπρο, με αυτό το 4 από την κριτική επιτροπή της ΕΡΤ. Καθώς η Ελλάδα έχει στηρίξει με 12 άλλες χρονιές στην Κύπρο, που ίσως δεν το άξιζε, θα μπορούσαμε να πούμε. Καθώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι, εννοείται, η Ελλάδα και η Κύπρος κάθε χρόνο να δίνουμε το 12. Όχι, ούτε η Κύπρος μας έχει στηρίξει κάθε χρονιά. Απλά τώρα φαινόταν ότι τάξιζε παραπάνω. Ναι. Και αν όχι το 12, το 10, το 8 θα ήταν τίμιο. Και ενώ ακόμα και οι ξένοι δημοσιογράφοι που πολλές φορές γιοχάρουν τα 12 της Ελλάδας και της Κύπρου, χθες φάνηκε να δυσανασχετούν. Και αυτοί δεν ξέρουν. Με τίποτα ευχαριστημένοι, ρε Μαρία. Γιατί σου λέει τώρα με τι θα γιοχάρω. Όχι, εντάξει, και αυτή τρελή. Να σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή επιστροφή. Πότε γυρνάς? Με όλη την αποστολή θα μείνεις λίγο ακόμα? Θα γυρίσουμε αύριο, γιατί εγώ πετάω για Θεσσαλονίκη. Οπότε οι πτήσεις είναι λίγο περίεργες από το Ηνωμένο Βασίλειο για Θεσσαλονίκη. Θα τα καταφέρουμε αύριο και θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην παρέα σας. Καλή συνέχεια.